Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας επί των θεμάτων που εξελίσσονται. Να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη που μας παρέχετε, για τις επιστολές και τις ερωτήσεις που μας αποστέλλετε. Να σας ευχαριστήσουμε όσους εγγράφεστε στο κόμμα της Ένωσης Κεντρών μπαίνοντας στο αντιδιαπλοκή.gr στην ιστοσελίδα. Υπάρχει κάτω εγγραφή μέλους στην αρχική σελίδα, τετραγωνίδιο κάτω αριστερά που λέει εγγραφή μέλους. Πατώντας εκεί βγαίνει η φόρμα, συμπληρώνοντας τη φόρμα και κάνοντας πρόθεση, έχει αυτό ισχύ και αξία εγγραφής στην Ένωση Κεντρών. Βέβαια, στο κόμμα μπορείτε να εγγράφεστε περνώντας και από τα κεντρικά γραφεία Καρόλου 28 στην Αθήνα ή τηλεφωνώντας στο 210-5220-896. Ξαναλέω το τηλέφωνο, 210-5220-896. Όσοι θέλετε και με μένα προσωπικά να μιλήσετε, να χρησιμοποιείτε τον αριθμό τηλεφώνου 6944-39-44-37. Ξαναλέω το τηλέφωνο, 6944-39-44-37. Λοιπόν, παρακολουθείτε προφανώς όλοι και όλες τις εξελίξεις από τις τηλεοράσεις και από τα μέσα ενημέρωσης. Όποια αλήθεια και ακρίβεια μπορεί να έχουν οι μεταδιδόμενες ειδήσεις, γιατί πολλές φορές οι ειδήσεις είναι που μεταδίδονται αντικατοπτρίζουν και τη σκοπιμότητα του κάθε μέσου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βέβαια, κάποια πληροφόρηση μπορείτε να έχετε. Στη σημερινή μας συζήτηση παρίσταται ο οικονομολόγος ο κύριος Μπατσαρισάκης Παναγιώτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Οικονομικός αναλυτής και επιχειρηματικός σύμβουλος. Εντάξει, με τους τίτλους δεν το πολύ καταφέρνω, μην μου ζητάτε, αλλά όπως εσείς το είπατε ακριβώς, οικονομικός αναλυτής λοιπόν και πρώην τραπεζικός. Πρώην διευθυντής τράπεζας. Α, πρώην διευθυντής τράπεζας. Επί δεκαετίες. Επί δεκαετίες, μάλιστα. Οπότε θα μπορέσετε να μας πείτε και πέντε πραγματάκια που αφορούν τους πληστηριασμούς. Δυστυχώς. Που αφορούν και άλλα θέματα, δεν είναι, τις φοροαπαλλαγές που κόβονται. Πολλά, πολλά. Κόβονται κάποιες φοροαπαλλαγές, αυτό είναι το πιο ουσιώδες. Το κυνήγι της φοροδιαφυγής, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το κυνήγι. Αν γίνεται καταρχάς κυνήγι και πώς γίνεται, μήπως στοχοποιούνται κάποιοι, γιατί υπάρχει κίνδυνος αντί κυνηγιού φοροδιαφυγής να γίνεται και στοχοποίηση κάποιων αντιφρονούντων. Και αυτό είναι πιθανόν, αλλά πιθανό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η φοροδιαφυγή δεν μπορεί να κυνηγηθεί με ελάχιστο προσωπικό που έχει το Υπουργείο Οικονομικών Εισφορίας. Από εκεί ξεκινάμε. Ναι, θα τα πούμε, γιατί υπάρχει βέβαια μια μεγάλη δυσκολία. Ένας μεγάλος αριθμός δεν πληρώνει το ΦΠΑ του επαγγελματιών. Επιτρέψτε μου να κάνω τώρα την παρέμβαση, χαθούμε στην πορεία της κουβέντας. Το ΦΠΑ οπωσδήποτε είναι απαραίτητο να αποδίδεται στην κεντρική διοίκηση για να πληρώνει τις υποχρεώσεις του κράτους. Ναι, γιατί είναι ένα βασικό όμως. Πρέπει να ξέρουμε όλοι και οι επαγγελματίες που μας ακούνε το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Χρησιμοποιείται δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, σαν κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων που δεν χρηματοδοτούνται καθόλου πλέον. Είναι όμως και αυτό. Δηλαδή τα λεφτά του κράτους να χρησιμοποιούνται. Είναι πράξη απόγνωσης. Δυστυχώς. Είναι πράξη απόγνωσης και απελπισίας. Και αυτό βέβαια έχει ποινικές ευθύνες και ποινικές συνέπειες. Αλλά και εκτός από τις ποινικές για τους διαπράττοντες, όταν δεν αποδίδεται το ΦΠΑ, το κράτος
δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, βέβαια, γιατί είναι ένα βασικό έσοδο. Δεν είναι όμως το ΦΠΑ να... δεν είναι ένα βασικό. Το βασικότερο έσοδο είναι το ΦΠΑ. Γενικά, απόλυτη φορολογία, αυτό είναι το πιο. Ο φόρος εισοδήματος και το ΦΠΑ. Αυτά είναι τα βασικότερα έσοδα του κράτους. Αν αυτό κινδυνεύσει. Έχει κινδυνεύσει ήδη το ΦΠΑ. Και γι' αυτό σύρονται στα δικαστήρια με 2.267 συλλήψεις που έχουν γίνει φέτος. Κυρίως ΦΠΑ είναι αυτά. Είναι κυρίως ΦΠΑ. Είναι το 90% είναι ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος επανερχόμενος στην αδυναμία που έχει. Το τσεκάρει εύκολα η υπηρεσία του κράτους, οι υπηρεσίες το τσεκάρουν εύκολα αν ένας δεν αποδίδει το ΦΠΑ. Βέβαια, βέβαια, φαίνεται αυτό, φαίνεται αμέσως. Κάνει δηλώσεις, αν είναι ειλικρινής η δήλωση, δηλαδή ένας καταθέτει περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Περιοδική δήλωση. Ναι, αν εκεί κατατιθέμενη δήλωση είναι ψευδής. Ψευδής δεν μπορεί να είναι, γιατί είναι σύμφωνα με τα χτυπήματα των ταμιακών μηχανών. Μιλάμε τώρα για τους μικροεπαγγελματίες. Ναι. Έτσι, οπότε δεν μπορεί να είναι ψευδής, γιατί έχουν ευθύνη λογιστές. Ναι. Αν όμως. Αν έχει φοροδιαφύγη. Αν δεν χτυπάει όλα τα χτυπήματα. Αυτό είναι φοροδιαφύγη. Αυτό λέγεται φοροδιαφύγη. Ένα πράγμα είναι όλα, βέβαια. Τελικά είναι μια κλεψιά. Πρέπει να λέμε τα πράγματα του όνομά τους. Είναι φοροδιαφύγη. Και εν πάση περιπτώσει από εκεί και πέρα. Γιατί λέτε, άμα χτυπάει, ενημερώνει την υπηρεσία. Αν δεν χτυπάει, είναι φοροδιαφύγη. Όπου κόβονται αποδείξεις. Όπου κόβονται λοιπόν. Άρα όλοι αυτοί που κυνηγιώνται είναι που κόβουν αποδείξεις. Ακριβώς. Και έτσι. Δεν αποδίδουν. Πολύ σωστά αυτοί το λέτε. Που δεν κόβουν είναι εκτός χάρτου σχεδιά. Αν τους πιάσουν. Τα πιαστα πουλιά. Αν τους πιάσουν, οι υπηρεσίες τους δώε και. Άρα έχουμε. Μία φορολογητέα ύλη που σίγουρα δεν μπαίνει καθόλου στα χαρτιά, ένα ποσοστό, και έχουμε άλλο ένα ποσοστό από αυτά που μπαίνουν στα χαρτιά που δεν αποδίδονται στο κράτος. Δεν αποδίδονται στο κράτος και εκεί αρχίζουν. Και τα... εκεί κυνηγάει. Αυτοί συλλαμβάνονται. Αυτοί συλλαμβάνονται, βέβαια. Αυτοί που δηλώνουν και δεν μπορούν. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, αλλά σας είπα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Επιτρέψτε μου, γιατί πρέπει να είμαστε σαφείς στους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί είναι απελπισμένοι, οι επαγγελματίες είναι απελπισμένους αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, και εκεί πρέπει να δοθούν λύσεις. Δεν χρηματοδοτείται, κύριε Πρόεδρε, και χρησιμοποιεί τα λεφτά του κράτους. Η επιχείρηση, οπότε παίρνει τα λεφτά του ΦΠΑ, τα λεφτά του κράτους και τα κάνει και τα πληρώνει κεφάλαιο προσωπικό, εμπορεύματα. Καταλαβαίνετε το δράμα αυτού του τόπου και αυτής της οικονομίας. Πάντα δεν ισχύει αυτό από κάποιους. Όχι, δεν ισχύει πάντα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, μόνο την τελευταία τετραετία της κρίσης. Ακριβώς. Δεν ισχύει. Πιο πάντα. Πριν, ας πούμε. Ήταν σε πολύ ελάχιστα. Ενέτη 2005. Ελάχιστα ποσοστά. Ποσοστά που ήταν κάτω του 1%. Α, πρώτα πριν. Βεβαίως. Μόνο επιχειρήσεις που δεν πήγαιναν καλά και πήγαιναν για κλείσιμο και ήταν ίστατες τους προσπάθειες. Καλή ώρα τώρα, βέβαια, είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που είναι στις ίστατες προσπάθειες. Γιατί παρατηρείται ένα φαινόμενο μιας κυκλικής αναλλαγής των επιχειρήσεων. Κλείνουν κάποιες, ανοίγουν κάποιες καινούριες και γίνεται όλος αυτός ο κύκλος του ανοιγοκλεισίματος διαφόρων μορφών επιχειρήσεων. Αυτές που ανοίγουν μήπως είναι αυτοί που κλείνουν και εμφανίζονται με νέο νομικό πρόσωπο, όχι, κύριε, απατεώνες παλιά. Οι απατεώνες κλείνανε αυτοί, μια εταιρεία Α. Βεβαίως, που χρώσταγε σε όλο τον κόσμο και ανοίγανε μια άλλη. Βεβαίως. Αυτοί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όσο ζούμε, θα τους βλέπουμε αυτούς τους επαγγελματίες. Μήπως αυτά τα ανοίγματα είναι τέτοια. Όχι, δεν είναι τέτοια. Σίγουρα. Σίγουρα, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι τέτοια. Απλώς ο κόσμος και καλά κάνει, προσπαθεί να επιβιώσει. Η επιχειρηματικότητα του Έλληνα είναι στο πετσί του. Είναι το DNA μας των Ελλήνων να επιχειρούμε. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και επιχειρούν με διάφορους τρόπους. Είτε με κάποια υπόλοιπα χρήματα που τους έχουν μείνει μέσα πλέον από την πραγματική οικονομία, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε πλέον για πραγματική οικονομία. Ό,τι περισσεύματα έχουν μείνει στις οικογένειες. Προσπαθούν να ανοίξουν στο παιδί τους ένα μαγαζί. Ό,τι περισσεύματα έχουν από διάφορες οικονομίες, τα καταθέτουν στην επιχειρηματικότητα και προσπαθούν να σταθούν και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εδώ όμως έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Πρόεδρε, και πρέπει αυτό να το αναδείξουμε, ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα βάλεται αλίπητα
και με σκοπό να εξαφανιστεί. Από ποιους, το κράτος. Από τους δανειστές, όχι το κράτος. Το κράτος, ποιο κράτος, κύριε Βουλή. Το κράτος είναι κατευθυνόμενο. Βάλετε. Να μην πω ότι είναι κατευθυνόμενο. Βάλετε επιχειρηματικότητα. Βάλετε επιχειρηματικότητα. Από τους δανειστές, πώς. Δηλαδή. Βάλετε, να σας εξηγήσω. Όταν, οι φόροι καταρχήν εισοδήματος έχουν πάει στα ύψη. Ανεβαίνει. Όταν οι έκτακτες εισφορές είναι πολύ, είναι τακτικές και περισσότερες. Όταν το ΤΕΒΕ, το ΟΑΕ, είναι απλησίαστος και γι' αυτό έχουμε και αυτό το κομμάτι του ΟΑΕ που δεν μπορεί να πληρωθεί και δεν μπορεί να πληρώσει και συντάξεις από τον νέο χρόνο, έτσι τουλάχιστον λένε αυτοί. Οι δανειστές τα κάνουν αυτά, δηλαδή οι δανειστές απλά σου λένε μηδένισε το έλλειμμα. Οι δανειστές σου λένε εισπράξτε. Ναι. Δύο πράγματα λένε, εισπράξτε και μηδένισε για το έλλειμμα. Για ποιο λόγο, για να μην έχουμε ελληματικό. Από πού θα εισπράξει, κύριε Πρόεδρε, από αυτούς που δεν έχουν. Θα εισπράξει από το 1.500.000. Ναι, αλλά μπορούσε να λένε κάτι άλλο οι δανειστές. Δηλαδή, ξέρετε, δανειστή, ο οποίος να λέει εισφράτης, όχι, χαλάρωσε, ήρεμα, δεν είναι προχώρα ήρεμα και αμέριμνος και προχώρα. Όχι, κανένα. Δεν είπα αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ήρεμος ούτε για αμέριμος. Για να είμαστε λίγο δηλαδή. Δεν υπάρχει ούτε ήρεμος ούτε αμέριμος. Ναι. Όμως ο δανειστής στην κατάσταση που έφερε την οικονομία, γιατί ο δανειστής την έφερε. Η οικονομία είχε άνοιγμα πρώτα. Η οικονομία είχε άνοιγμα, το άνοιγμα που, που έχουν όλες οι οικονομίες της Ευρώπης, όλες οι οικονομίες του κόσμου. Θα ξαναπώ πάλι ότι έγινε παύση πληρωμών, έτσι χαλαρά θα το πω, για την Αμερική για 15 μέρες. Ένα λεπτό, για την Αμερική για 15 μέρες, για να μην ξεπεράσει το έλλειμμα των 17 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και, εν πάση περιπτώσει, κατάφεραν με διάφορους νόμους από το Κογκρέσο να περάσουν. Από τη Γερουσία να περάσουν για να σταθούν μέχρι το Φλεβάρι. Στην Αμερική, εμείς εδώ τι κάνουμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, συνέβη και με την Ελλάδα και μας χρησιμοποιούν σαφέστατα σαν πειραματόζω οικονομικών μοντέλων που θέλουν να στήσουν, γιατί υπάρχουν πολλά χρέη. Η Ιταλία αρχίζει και έρχεται στη θέση τη δική μας. Είναι περίπου ένα 300. Δηλαδή, αν κερδιθεί για την Ευρώπη η υπόθεση της Ελλάδος, οι κίνδυνοι για Ιταλία, για Ισπανία και αυτά νομίζετε ξεπερνιόνται? Δεν το νομίζω. Όχι, όχι. Είναι παρόμοια. Πειραματόζω. Εμείς η λέξη πειραματόζω είναι χρησιμοποιείται στην ιατρική για να βρεις με έναν τρόπο θεραπείας. Όχι, κύριε Πρόεδρε, χρησιμοποιείται και από επίσημα χείλη και για την ελληνική περίπτωση. Ναι. Και για την ελληνική περίπτωση έχει χαρακτηριστεί επανειλημμένως από διεθνείς προσωπικότητες της οικονομίας. Οι δανειστές κατ' εσάς, ένα λεπτό, ερχόμαστε στο 2009. Θα με βάλετε στα δύσκολα πάλι. Όχι, δεν είναι δύσκολα, είναι η πραγματικότητα. Θα τα πούμε. Θίξατε, ας πούμε, ότι φταίνε για κάποια πράγματα οι δανειστές. Το πιστεύω και εγώ αυτό, αλλά εγώ το πιστεύω για άλλους λόγους. Εγώ πιστεύω ότι τόσο καιρό που μας αφήνανε να έχουμε τέτοια δάνεια και τέτοια ελλείμματα, όχι το 9, πριν το 9. Ήταν σαφές που βαδίζαμε. Ένα που, λεπτό. Ένα λεπτό. Κρατικοδίαιτη οικονομία που δεν παράγει τίποτε. Κύριε όταν την αφήνεις και δανείζεται 30 δισεκατομμύρια το χρόνο και προστίθεται και δώστου και δώστου και δώστου, είναι σαφές, δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία. Εκεί φταίνε οι δανειστές. Εδώ έχουμε κάτι άλλο όμως. Ναι. Αφενός μεν. Αλλά το 9, από το 9 λοιπόν. Από το 9 και πέρα. Από το 9. Οι δανειστές τι μπορούσε να κάνουν. Θα τα πούμε αυτά. Τι θα άλλο. Να πούμε όμως τι γινόταν μέχρι το 9. Ναι. Πρέπει να καταλάβουν οι τελευταίες μας. Μέχρι το 9 πηγαίναμε στις αγορές. Πηγαίναμε στις αγορές. Και τη διαφορά των ποσών την παίρναμε από εκεί. Τη διαφορά των ποσών την παίρναμε από εκεί. Και λειτουργούσε το κράτος. Πληρώνανε τα προηγούμενα χρέη. Και ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Και ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Πολύ σωστά το λέτε. εκεί αρχίσαν τα προβλήματα. Νομίζω ότι τα κράτη δεν πεθαίνουν ποτέ. Έτσι. Ο κόσμος είχε βγάλει. Δυστυχώς, ναι, υπήρχε αυτή η ευδαιμονία. Αυτός ο ευδαιμονισμός, καλά το λέτε. Ναι. Όμως από το όταν αποφάσισαν κάποιοι να πούν stop στους διεφθαρμένους Έλληνες, stop στο καράβι που βουλιάζει, ξέρω εγώ πώς το λέγανε τότε οι πολιτικοί μας. Όχι, κάποιοι αγορές το είπαν. Δεν το είπαν. Αγορές βάλισαν καμπανάκι, λένε αυτοί. Δεν το είπαν αγορές, κύριε Πρόεδρε. Υπερβήκαμε και ένα ποσό επί του ΑΕΠ, δεν υπερβήκαμε ένα 120. Εντάξει. Δεν λέει κάτι αυτό. Να μας αφήνει να πάμε 150-180. Δεν είπα αυτό. Ναι. Δεν είπα αυτό. Από την ώρα όμως που τα πράγματα σταμάτησαν να χρηματοδοτούνται, ναι, η ελληνική οικονομία, το 2009, το 2009, ναι, από εκεί και πέρα θα έπρεπε ή να πτωχεύσουμε και να έχουμε εκτεθειμένα
στις διεθνείς αγορές 130 δισεκατομμύρια ευρώ, που εάν πτωχεύαμε εκείνη την εποχή, αν έβγαινε η κυβέρνηση και έλεγε εγώ δεν μπορώ να σας πληρώσω, τι θα τους κάναμε? Χαίρετε. Θα διέλυε όλο το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης, αυτόματα. Θα είχαμε πτώχευση τουλάχιστον 10 με 20 τραπεζών έξω, του εξωτερικού. Θα υπήρχαν πολλές ζημιές τρισεκατομμυρίων σε όλες τις χώρες, γιατί με την κατάρρευση θα γινόταν ένα ντόμινο καταρρεύσεων. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια παγκόσμια αναταραχή, για, ίσως στο επίπεδο. Θα ξεπερνιόταν όμως. Στο επίπεδο. Όχι, όχι, όχι. Θα κόλωνε η Ευρώπη, θα κόλωνε. Θα κόλωνε, βέβαια. Θα κόλωνε. Δηλαδή θα τελείωνε. Θα γινόταν ένα ντόμινο εξελίξεων. Θα τελείωνε η ανθρωπότητα, δηλαδή κάτι τέτοιο. Όχι, προς Θεού. Αλλά θα κινδύνευε να βρεθεί. Μα γι' αυτό συναισθήθη η Τρόικα. Για να αποφύγουν όλο αυτό το. Ναι. Το επερχόμενο και τέλος πάντων, δηλαδή, φοβούμε τον ντόμινο. Συγγνώμη, από 130 δις κρέμεται η Ευρώπη. Μπορεί, όταν καταρρεύσει. Η Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερη. Όταν καταρρεύσει μια τράπεζα, κύριε Πρόεδρε, αρχίζουν ντόμινο εξελίξεις. Εντάξει. Έτσι. Άρα αποφάσισαν πλέον τα χρέη αυτά της Ελλάδος να γίνουν θεσμικά. Να πάνε σε τρία όργανα. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Κομισιόν. Μπήκαν, βάλαν πλάτη. Και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Συγκεντρώνουν λοιπόν. Υιοθετήθηκε η λύση να μην φτωχεύσει η Ελλάδα. Έτσι. Υιοθετήθηκε αυτή η λύση. Εγώ και λέτε ότι υιοθετήθηκε. Ένα λεπτό. Σας διακόπτω, επιτρέψτε μου. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο αυτό. Τους ενδιαφέρει τους δανειστές. Να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στις διεθνείς χρηματαγορές. Τώρα. Εμείς είμαστε απότοκο αυτής της σκέψης τους. Ναι. Και, εντάξει, σωστά είναι να μην πτωχεύσει η Ελλάδα. Ο αδύναμος κρίκος που μπορούσε να δημιουργήσει. Μπορούσε να δημιουργήσει σωρία προβλημάτων. Σωρία προβλημάτων. Εδώ βλέπετε ότι η Αμερική, σας είπα, για ένα και για δύο δολάρια. Και τι προτιμήσανε, μέχρι τώρα μας έχουν δώσει 230, πόσο μας έχουν δώσει. Τώρα αυτή τη στιγμή το σύνολο των χρημάτων μας είναι 320 δισεκατομμύρια. Όχι το χρεών μας, εντάξει. 215 δις μας. Γιατί έγιναν και PSI και τέτοια. Λέω, πόσα βάλανε οι Ευρωπαίοι έκτοτε. Περίπου 220-215 δισεκατομμύρια. Ναι, αυτό ήταν το μνημόνιο. Δηλαδή, ακούστε τι έγινε. Δηλαδή, για να μην χαθούν 100. Πόσα είπατε στην αρχή, 130. 130 δις. Για να μην χαθούν 130, έχουν βάλει μέχρι τώρα 215. Ναι, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν χρηματοδοτούμαστε πλέον από άλλη πηγή παρά μόνο από αυτήν. Ναι, βέβαια, ποιος θα μας. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Μένουν όμως πίσω. Δεν τους συνέφερε αυτούς αυτό που έγινε έτσι. Δηλαδή, μονόδρομος. Για να γλιτώσουν τα 130. Μέλος, προσέξτε, είμαστε μέλος της κοινότητας και της ΟΝΕ. Είμαστε, λέμε, όλα αυτά. Αλλά λέω, σε μια ομάδα κρατών που ήταν η Ευρωζώνη. Μάλιστα. Έτσι. Ένα από τα κράτη είχε μια αδυναμία, μπορεί να ήταν πολυκερινή και να την καταλάβανε εκείνη τη στιγμή, μπορεί να κάτι να έγινε, ένας ψήθυρος φτάνει για να. Για να γίνει πανικός. Για να γίνει τιτανικός. Λοιπόν, και για να γλιτώσουν τα 135 δις, έχουν βάλει μέχρι τώρα 215. Επιμένω, θέλω να γίνει κατανοητό, ναι, ότι τα 130 δις, ναι, ήταν διασπαρμένα. Και όταν, ναι, έχεις 5 εδώ, 20 εκεί, 40 εκεί. Ναι, και αυτό θα σέρνε πολλά πιστωτικά ιδρύματα. Και βάλανε αυτοί μέχρι τώρα τα 215. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι σήμερα μπορεί να τα σηκώσει αυτά τα 300 τόσα? Όχι, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να τα σηκώσει. Σε καμία άρα περίπτωση. Πού ποντάρουν αυτοί? Πού ποντάρουν εκεί, πού ποντάρουν. Το σχέδιο δηλαδή. Έχετε δίκιο να έχετε το σχέδιο, αυτή την απορία. Πού τα λέτε δηλαδή. Δεν είναι να τους επιταλέω. Βλέπω επιβαρημένη την κατάσταση. Ασφαλώς και είναι επιβαρημένη. Δηλαδή από το 9 είμαστε σε άλλο τόσο πρόβλημα. Ούτως ή άλλως τούτη την ώρα το κέρδος δηλαδή των Ευρωπαίων ποιο είναι? Είμαστε στα 320 δις. Γιατί λένε κάποιοι ότι μας πάνε, μας φύσανε. Είπατε κι εσείς στην αρχή ότι μας καταστρέψανε με τις πιέσεις τους οι δανειστές. Θα πούμε τι μπορούσε να γίνει, είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι, είπατε ότι δημιούργησαν μια ασφυκτική ατμόσφαιρα που η επιχειρηματικότητα διελήθη. Η παραγωγή χρήματος στην Ελλάδα σταμάτησε. Ναι.
Λοιπόν, τι κάνανε λοιπόν αυτοί. Για να σώσουν τα 130, έχουν βάλει μέχρι στιγμής 215, κατέστρεψαν και μία χώρα από παραγωγικής πλευράς. Δεν έτσι. Ναι. Έτσι. Και άρα τι κάνουμε. Μένουν ακόμη, κύριε Πρόεδρε, προσέξτε με, 15 δισεκατομμύρια από αυτά τα μόλογα. Μένουν άλλα 15 ακόμη πίσω. Τα οποία είναι να εξοφληθούν μέχρι τον Μάιο. Τώρα, ναι, πού θα βρεθούν αυτά τα 15 δις, θα δείξει η πορεία. Και ονόνοι το τι λέω. Είναι σοβαρό. Μα είναι ξεκάθαρα αυτά που λέμε. Δεν είναι δικές μου απόψεις, κύριε Πρόεδρε. Εσείς δηλαδή εμφανίζετε ότι ούτε οι Ευρωπαίοι. Είναι πραγματικές απόψεις. Ούτε οι Ευρωπαίοι έχουν σχέδιο για την Ελλάδα. Δηλαδή, περίπου στο Βρόντο πάει. Από την ώρα που. Γιατί λέμε, μιλάνε όλοι για ένα νέο πακέτο 20 δις. Προφανώς αυτό το νέο πακέτο είναι για να πληρώσουμε αυτά τα ομόλογα. Για τα επόμενα 7 χρόνια είναι αυτό που λέτε. Δεν είναι για αύριο. Και φτάνει για 7 χρόνια. Όχι, βέβαια. Δεν φτάνει ούτε για το ξύρισμα. Δεν φτάνει για τίποτα. Ούτε για τα ξυραφάκια. Πολύ σωστά το λέτε. Άρα θα οδηγηθούμε. Μήπως το 20 δις είναι να μας το δώσουν, ξέρω εγώ, τον επόμενο χρόνο για να πληρώσουμε αυτά τα ομόλογα. Ή τα ομόλογα είναι πιο γρήγορα. Τα ομόλογα είναι μέχρι το Μάιο. Ναι. Τώρα το πού θα βρεθούν. Και θα έχει η Ελλάδα. Θα το δούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα δεν είναι ώρα. Θα βγάλει έντοκα, θα βγάλουμε έντοκα. Κάποιο τρόπο θα βρεθεί να βρεθούν τα χρήματα, να πληρωθούν οι δανειστές. Οι δανειστές, ιδιώτες, δεν αστείευονται. Ναι. Έτσι, μπορώ να σου κατάσχουν. Ιδιώτες, ξένοι δανειστές. Οι πιο πολλοί είναι ιδιώτες. Θυμάστε... τώρα είναι τα κράτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Δανειστική. Όχι, τώρα το μεγαλύτερο χρέος το έχει ο θεσμικός παράγων της Τρόικας. Ναι, η ΕΚΤ. Πόσοι είναι ιδιώτες, δηλαδή από αυτά τα 15 που είπατε λίγο. Ναι, δεν ξέρω τον αριθμό, πώς είναι αυτοί οι ιδιώτες. Μήπως γίνει καμία συμφωνία με την ΕΚΤ και τα μεταθέσουν 10 χρόνια. Αυτό θα δείξει στην πορεία πώς θα γίνει. Μάλλον αυτή θα είναι. Η πρώτη λύση αυτή θα είναι. Δεν μπορούμε να το δηλαδή ξέρουμε. Αν από αυτά τα 15. Δεν μετατίθεται αυτά. Δεν μετατίθεται. Εδώ δεν θυμάστε με ένα ομόλογο. Ναι, δεν μετατίθεται, αλλά επειδή ξέρουμε ποιος τα έχει. Είναι σαν να έχει μια επιταγή, πιστεύω, και να μπορεί να πει του. Έτσι. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Θυμάστε δεν με, μπορεί να γίνει ανταλλαγή με ένα ομόλογο που δεν είχε. Εντάξει, άλλο ένα, εκείνο ήταν ιδιότου μάλλον. Το 450 εκατομμύρια. Και πήγε το πλήρωσε. Τον και πήγε Καϊμάν. Το πλήρωσε γιατί θα φτώχευε η χώρα πάντα. Μπράβο. Ναι, αλλά εδώ όταν έχει ας πούμε στα 15 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τα 12, λέω ένα αριθμό, χωρίς να το έχω κι εγώ εξετάσει. Ναι, μήπως μπορεί μέσα στα πλαίσια το Eurogroup να αποφασίσει. Θα δείξει. Γιατί και να μας δώσουν ένα νέο πακέτο για να πληρώσουμε. Πάλι και αυτό δεν έχει αξία. Ενώ το να κρατήσουν το χρέος για 15 χρόνια πιο πέρα, ξέρω εγώ. Θα δείξει και μακάρι να γίνει αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, για να μην πιεστούμε χειρότερα σε μέτρα. Να μας αφήσουν να πτωχεύσουν τώρα. Εδώ ξέρετε ότι πάμε να καταθέσουμε. Όχι τώρα να μας πιθανολογείτε ότι μπορεί να μας αφήσουν. Όχι. Δεν πιθανολογώ το παραμικρό τέτοιο που λέτε. Γιατί έγινε ένα δημοσίευμα την περασμένη εβδομάδα της Financial Times, ναι, που μίλαγε πάλι για το Brexit. Δηλαδή για έξοδο από το ευρώ. Όχι, πριν ξεκαθαρίσει, δεν λέει, θα είναι. Η ελληνική κυβέρνηση λέει, αρχίζει και λέει όχι. Προφανώς λέει όχι γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει στη Βουλή και στην κοινωνία σκληρά μέτρα. Θεωρείτε ότι μπορεί να περάσουν άλλα μέτρα, κύριε Πρόεδρε. Άρα μήπως πρέπει λέει, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εξόδου. Δηλαδή μήπως πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να καταρρεύσει η χώρα που είναι σε μηχανισμό στήριξης. Αυτό είπανε. Όχι πριν το Μάιο, δεν μπορεί να καταρρεύσει η χώρα πριν το Μάιο. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Μετά το Μάιο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το Μάιο λόγω ευρωεκλογών ή λόγω. Και αυτό, αλλά κυρίως επειδή υπάρχει η διαδικασία εξόφλησης αυτών των ομολόγων. Που πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο. Δεν τον ξέρω τον τρόπο. Θα το δείξει η πορεία πώς θα γίνει. Και ονόν, αυτή τη στιγμή όμως είναι τελείως φλου. Ασφαλώς και έτσι που το λέτε. Το όλο ζήτημα είναι. Και... πάνω σε αυτό πατάει και η κυβέρνηση τώρα. Ναι, να και αρχίζει συζητήσει. Και στυλώνει πόδια, επιτρέψαμε την έκφραση. Ναι. Αλλά ακόμη η Μέρκελ δεν μπορεί να. Αλλά. Γιατί δεν είναι ακόμη ορκισμένη. Δηλαδή ο Δεκέμβριος φεύγει άχρηστος. Αν θυμάστε τις προηγούμενες μέρες, ο κ. Ντάιτσεμπλουμ λέει: αρχίζουμε και χάνουμε την υπομονή μας, Υπουργοί Οικονομικών. Κατέθεσε τις προηγούμενες μέρες, κύριε Πρόεδρε, ναι, αλλά... προϋπολογισμό. Και αυτοί δεν τα βλέπουν. Κατατέθηκε προϋπολογισμό. Δεν ξέρουν τα νούμερα και τις προηγούμενες μέρες κατατέθηκε προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση της Τρόικας. Συμφωνώ. Κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα, τι θα σημαίνει. Εντάξει, θα ο προϋπολογισμό έχει ένα κενό 2 δις. Και... ο προϋπολογισμό, κύριε Πρόεδρε. Και έχει και την αίρεση κάποιων ποσών που εγώ αμφιβάλλω αν θα. Και τις αναθεώρησες. Ναι.
Δηλαδή κάποια πράγματα λένε από εδώ θα πάρεις τόσα, από εκεί θα πάρεις τόσα. Εγώ προσωπικά αμφιβάλλω αν τα μισά θα πάρεις από αυτά. Ακριβώς, που... πολύ σωστά το λέτε. Τα πράγματα έχουν πλέον δυσκολέψει πάρα πολύ. Αλλά αυτό που λέτε ότι χάνουν την υπομονή τους οι υπουργοί οικονομικών. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Ντάξης. Το λένε οι ίδιοι. Ναι, αλλά τι υπομονή χάνουν που αφού γνωρίζουν την. Όταν και αυτοί αποφάσισαν να μας δώσουν δανεικά, λέτε να μην ξέρανε ότι αυτά τα δανεικά είναι δύσκολο μια Ελλάδα τόσο αδύναμη, μια Ελλάδα κρατικοδίαιτη, μια Ελλάδα μη παραγωγική, να τα ξαγυρίσει πίσω, δε. Λέτε να μην ξέρανε αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω κάτι. Θα ήταν αφελής. Επιτρέψτε μου. Αυτός ο προπολογισμός, εν πάση περιπτώσει, όχι ο προπολογισμός, το πρωτογενές πλεόνασμα που λένε ότι θα υπάρξει. Καλά, αυτό ήταν στα 812 κάτι. Κάτι δεν ήταν αυτό. Το θεωρώ ότι, γιατί είναι, η αντιπολίτευση ότι λέει... είναι καθαρά λογιστικό και με λίγη πραγματικότητα. Μέχρι τώρα όμως ούτε αυτό δεν καταφέρναμε. Να λέμε και την αλήθεια δηλαδή, ότι το 10, το 11, το αυτό ούτε κατόνυρο. Υπάρχουν δύο παράγοντες, ναι, που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ναι μεν, θα παρουσιαστεί ένα πλεόνασμα 812 εκατομμυρίων μόνο, και αυτό βέβαια παίζεται, μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει. Εγώ σου λέω τα μισά. Όμως, 500 σου λέω. Έχουμε 7 δισεκατομμύρια περίπου χρέη του δημοσίου προς τους πολίτες. Για να τα πληρώσει, να δούμε τι πλεόνασμα θα βγάλει. Για να τα πληρώσει. Έχουμε συμβιβαστεί με το παρατείνονται. Αυτό, ανεβαίνει όμως αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ήταν στα 9,5, κατέβηκε στα 5. Μπαίνει γιατί μπαίνει και μια χρήση. Μπαίνει και κάθε νέα χρήση. Τα νοσοκομεία χρειάζονται. Είμαστε στον μήνα 11. Ζει η Ελλάδα, ζει και ζώσα. Τότε τι έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Τι πρωτογενές πλεόνασμα είναι αυτό. Και ο άλλος, για άλλη παράμετρος, είναι ότι εσείς δηλαδή... πάνω από 62 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη των πολιτών προς το κράτος. Και αυτό θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πολίτης, ο Έλληνας, αν ο πολίτης δεν πληρώσει. Αδυνατεί να πληρώσει. Έλληνας δεν απαταιώνει. Ναι, αν λοιπόν αδυνατεί να πληρώσει και δεν τα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης αυτά τα 65. Δεν θα μπορέσει να τα πληρώσει, επαναλαμβάνω. Ναι, ωραία, σας λέω ότι... Γιατί είμαστε τα σπίτια των πολιτών. Να είμαστε ρεαλιστές, πέστε ότι από τα 65 πληρώνει τα 20. Άντε, να πούμε ένα ποσοστό. Πάλι, τα 15. Ναι. Κάποιοι. Στην πορεία. Ναι. Στην πορεία. Αυτά τα άλλα 45, τι δημιουργούν, τι πρόβλημα δημιουργούν, μη πληρωνόμενα. Καταραίουν τράπεζες, ποιοι καταραίουν που δεν θα τα πάρουν αυτά. Αυτά είναι Πρόεδρε. Χρέη ιδιωτών προς τράπεζες, έτσι. Όχι προς τράπεζες. Άλλο είναι αυτό που λέμε. Χρέη ιδιωτών προς το δημόσιο. Τα 62 δις είναι τα χρέη των ιδιωτών προς το δημόσιο. Αν δεν τα πάρει το δημόσιο, τα έχει υπολογίσει αυτά το δημόσιο στους προϋπολογισμούς του ότι θα τα πάρει. Είναι σε ένα ειδικό κωδικό. Σε ένα ειδικό, κωδικό απαιτήσεις. Απαιτήσεις. Ναι, αλλά δεν τα έχει υπολογίσει. Αυτό... Δεν τα έχει υπολογίσει ο Υπουργός ότι θα τα πάρει. Άντε να έχει υπολογίσει ένα μικρό ποσό, νομίζω, από εκεί, ή τίποτε. Οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό γι' αυτό. Αναγράφονται, αλλά σας λέω σε ειδικό κωδικό και αν δεν... Απαιτήσεις αν δεν, πολιτών, ως απαιτήσεις. Αλλά αν δεν πάρθουν, δεν σημαίνει ότι τεινάζονται όλα στον αέρα. Μα δεν λέει κανείς αυτό. Και πέρυσι δεν ελήφθησαν και πρόπερσι δεν ελήφθησαν. Άρα έχουμε συνηθίσει ότι βαίνουν αυξανόμενα. Δεν έχουμε συνηθίσει. Τα καινούρια μέτρα που απαιτούν οι άνθρωποι της Τρόικα είναι ότι εισπράξτε χρήματα πάση θυσία. Κάντε κατασχέσεις. Βάλτε φλακή. Και τι προσδοκούν από αυτά τα χρήματα. Βάλτε δηλαδή, συγγνώμη, αν πληρώσει ο ελληνικός λαός αυτά δεν τα χρήματα. Δεν τα έχει, κύριε Πρόεδρε. Λέω, για να δω γιατί επιμένουν οι Τροϊκανοί. Εάν τα πληρώσει ο ελληνικός λαός αυτά τα 60 δις. Θα έχει το κράτος αμέσως 60 δις. Είναι ουτοπικό αυτό που λέτε. Ναι, όχι, λέω για να καταλάβω ο κόσμος τι θα σήμαινε να πληρώναμε όλοι οι Έλληνες τις υποχρεώσεις μας. Εάν μπορούσαμε να τις πληρώσουμε τις υποχρεώσεις, ναι, ναι, δεν θα είχαμε ανάγκη δανεισμού. Θα είχαμε ζεστό χρήμα, είχαμε 60 ζεστό δις. Χρήμα, το οποίο οπότε θα πληρώναμε τα ομόλογα που λέτε, θα κάναμε και ακριβώς κοινωνική πολιτική, θα μοιράζαμε. Ακριβώς. Όμως αυτό. Άρα η αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων του λαού
Αυτή έφερε σε ένα μεγάλο ποσοστό το κράτος στην πτώχευση. Ασφαλώς. Αφενός μεν και αφετέρου η σπατάλη του δημοσίου. Του δημοσίου. Το σπάταλο κράτος. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι οι κυβερνήσεις άφησαν λάσκα και δεν πίεζαν να εισπράξουν? Πώς έγινε αυτό το 60, όταν ήταν 5, 6, 10, γιατί δεν πήραν τα μέτρα τους οι κυβερνήσεις? Γιατί δεν τα πέρανε για πολιτικούς λόγους ή κομματικούς λόγους. Ήταν φίλοι τους αυτοί. Ήταν φίλοι, βέβαια. Όχι συγκεκριμένα. Δεν βάζαν φυλακή κανέναν. Μην ξεχνάμε, τώρα λένε 2.500 μπήκανε μέσα. 2.260. Πριν από 5 χρόνια έμπαινε κανείς μέσα? Όχι, ήταν πολύ σπάνιο. Μα αυτό χαλάρωσε. Θέλω να θυμίσω. Αμφιβάλλετε ότι αυτό έπαιξε ρόλο? Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι το 1989 ο τότε Υπουργός Οικονομικών και νυν Πρωθυπουργός είχε με νόμο πάυσε την ποινικοποίηση των οφειλών προς το δημόσιο. Από εκεί ξεκίνησε. Αυτό είναι μία κουβέντα. Μετά στην πορεία όμως ήρθε πάλι και πριν από... μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία. Αν υπάρχει μία κυβέρνηση που τους οφειλέτες δεν τους κυνηγάει, δεν τους χώνει μέσα, να το πω έτσι, δεν τους απειλεί και με διάφορους τρόπους αυτοί... Άλλο το να έχεις χρήματα για να μην πληρώνεις εκεί, καλά κάνουν και τους χώνουν τώρα μέσα. Το έχεις, δεν έχεις, είναι άλλη υπόθεση. Δεν είναι άλλη υπόθεση. Μία. Στα 65 δεν είναι και ένα ποσοστό που έχουν? Ελάχιστη. Πόσο δηλαδή? Είναι ένα ποσοστό της τάξης των... Το ενέκτο. Των 5 δις. Των 5 δις που έχουν και δεν πληρώνουν. Ναι. Αυτούς πιάστους και πάρτους τα χρήματα. Πώς θα τους ξεχωρίσουμε? Το ίδιο λένε και στους πληστηριασμούς. Μα δεν πως θα τους λέει εκείνος ο κ. Στουρνάρας, ο άλλος ο... που ήταν από τη Λαμία, που ήταν του Καραμαλή, Σταϊκούρας, λέει ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τους μπατσαξίδες. Σωστά το λέει ο Υπουργός. Ναι, σωστά το λέει θεωρητικά όμως. Όλα αυτά είναι θεωρία επί χάρτου. Μπορεί να βρεθεί αυτό, διότι υπάρχουν τρόποι που μπορούν να ξέρουν τις καταθέσεις των οφειλετών και των οικογενειών των οφειλετών. Μπορεί δηλαδή να τα έχει βάλει στο παιδί του. Μα είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό και να ζητηθεί. Όσοι λέει δεν πληρώνουν. Από τις τράπεζες για εσάς, για την οικογένειά σας. Ναι. Μέχρι. Οπότε αν εγώ έχω χρέη, μπορεί να τα βάλω στο παιδί μου. Ναι, μπορεί να εμφανιστεί αυτό και να δεις τι συμβαίνει. Και αναλόγως να πάρεις μέτρα. Δεν είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Και να μην πληρώνεις στο σπίτι σου. Να μην μπερδεύουμε με το σπίτι, με τα χρήματα στο δημόσιο. Ναι, άλλο λέω. Ναι, αλλά λέω τώρα πάμε στους πληστηριασμούς. Μεταφερόμεθα λίγο στους πληστηριασμούς. Γιατί για τους πληστηριασμούς το είπε ο Σταϊκούρας, δεν το ανεφέρετο στο 60. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό. Ο Σταϊκούρας ανεφέρετο στους πληστηριασμούς. Είπε λοιπόν ότι θα προστατεύσουμε τους αληθινά φτωχούς και θα κυνηγήσουμε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και δεν το κάνουν. Λοιπόν. Μιλάμε όμως για πρώτες κατοικίες, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, στην πρώτη κατοικία μια οικογένεια δεν πάει να την πληρώσει τη δόση της και έχει τα λεφτά στο παιδί της. Είναι παράλογο. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα. Είναι παράλογο. Στους άλλους τους, στα 65, μπορεί όντως να κρύβεται το 1-10%. Πολύ σωστά. Το σε τούτους δόμους στην πρώτη κατοικία. Μακάρι να τους βρούνε αυτούς. Είναι να έχεις αγοράσει εσύ, κύριε Παναγιώτη μου, ένα σπίτι και να αφήνεις το σπίτι να κινδυνεύει τώρα να το χάσεις, το ένα σου σπίτι, δεν λέμε το 8, και να αντάξεις τα λεφτά στο όνομα της γυναίκας σου. Αυτά είναι πολύ σατανική, ρε παιδί μου, εδώ δεν πρόκειται πια για... Υπάρχουν και κάποιοι. Προφανώς θα υπάρχουν. Για να το λένε, προφανώς θα υπάρχουν. Πολύ σατανοί. Αυτοί που υπάρχουν είναι πολύ σατανοί. Ας τους βρούνε αυτούς και στα πάρουν. Όμως στο θέμα των πληστηριασμών, αν με επιτρέπετε να πω δύο λόγια, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θεωρώ ότι είναι η κόκκινη γραμμή για μια κοινωνική αναταραχή. Διότι δεν μπορείς να κάνεις μαζικά 80.000 πληστηριασμούς. Θα σου καταρρεύσει όχι η οικονομία. Να σου καταρρεύσει αυτόματα αυτό που λέει ιδιοκτησία. Ναι, αυτό που λένε στο εξωτερικό για τράπεζα γης. Δηλαδή, τράπεζα γης, ξέρετε τι είναι? Υπάρχουν δύο μοντέλα. Όχι, η τράπεζα γης είναι η τράπεζα στην οποία κατατίθεται το διαμέρισμα. Δεν κατατίθεται μόνο χρήματα. Σου γράφουν διαμέρισμα. Εσύ έχεις 3 διαμερίσματα και χρωστάς κάποια λεφτά. Σου γράφει λοιπόν στο βιβλιάριο καταθέσεων
διαμέρισμα στην Κρήτη τάδε, διαμέρισμα στο Παγκράτη το περιγράφει κτλ. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη, στο λογαριασμό, που δεν είναι λογαριασμός μετρητών να κάνεις αναλήψεις ή καταθέσεις, γίνεται κατάθεση μόνο των ιδιοκτησιακών σου μερίδων, τις μερίδες. Μάλιστα. Μεριδίων. Λοιπόν, και έρχεται η τράπεζα Α, ξέρει ότι τις χρωστάς τόσα. Τι γράφει την απέτησή της εκεί. Γράφουν τις απαιτήσεις, δηλαδή γράφονται οι ιδιοκτησίες σου και αρχίζουν και οι απαιτήσεις. Το κράτος θέλει τόσα, δεν μπορείς να τα πληρώσεις, αλλά τα διεκδικεί. Η τράπεζα η Α θέλει τόσα, θέλει τόσα. Και όταν εσύ πας να το εκποιήσεις ένα ακίνητο, δεν μπορείς να το εκποιήσεις αν δεν πάρεις από εκεί ελεύθερο. Δηλαδή σου πούνε, φίλε μου, εσύ χρωστάγες, γιατί λένε κάποιοι τώρα ότι έχουν. Δεν θα βρούμε άλλος άκρη. Αλλιώς πρέπει να τα χαρίσουμε. Και αν τα χαρίσουμε. Θα σας απαντήσω. Κοίταξτε, αν όλοι αυτοί οι μπατσαξίδες ή οι αδυνατούντες να πληρώσουν, τους πούμε, άισε διάλογο, χαρισμά σας. Δεν γίνεται. Στη σάχτη αυτού του είδους δεν γίνεται. Άρα, δεν γίνεται. Άρα αυτό που με την τράπεζα γης είναι μια καλή λύση. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοώ. Έχει ένας στην Κηφισιά 12 στρέμματα. Το στρέμμα έχει 10 εκατομμύρια ευρώ στην Κηφισιά, κύριε Παναγιώτη. Είχε. Τώρα να έχει τα μισά. Ναι. Λοιπόν, με τις αντικειμενικές λειτουργεί η τράπεζα γης, δεν λειτουργεί με. Λοιπόν, το γράφει εκεί ότι εσύ, κύριε, έχεις 12 στρέμματα, δεν έχεις χτίσει σπίτι, είναι οικόπεδο μόνο, αξίας αντικειμενικής 120 εκατομμύρια ευρώ. Και σου βγάζει χαράτσι ο υπουργός εδώ 50.000 το χρόνο. Δεν μπορείς να τα πληρώνεις. Αλλά εγγράφεται η απέτηση. Και τον άλλο χρόνο άλλα 50 και τι τον άλλο χρόνο άλλα 50. Την ώρα που θα πας. Ναι. Να το πουλήσεις. Θα το έχεις χάσει. Αυτό μου είπατε τώρα. Όχι, δεν θα το έχεις χάσει. Γιατί 120 εκατομμύρια δεν φτάσει ποτέ 120 εκατομμύρια η απέτηση. Δηλαδή, όταν πας να εκποιήσεις ένα οικόπεδο μεγάλης αξίας, εκεί που θα τσεπώσεις όλα τα λεφτά σαν πολιτής, θα σου πούνε οι αρμόδιοι που τους χρωστάς κάτι, θα σου πούνε, έλα, αν δεν στο πούνε εκείνη την ώρα, πότε θα σε βρούνε με μετρητά να στο πούνε. Περιμένω να τελειώσετε για να απαντήσω. Δηλαδή η τράπεζα γης είναι μια καλή λύση εγγραφής της δύναμης κάθε πολίτη σε ιδιοκτησία και των απαιτήσεων των υπηρεσιών σε κάθε υπηρεσία. Και όταν γίνει μεταβολή είναι η χρυσή ευκαιρία να συμψηφιστούν και να πάρει ο καθένας τα δικαιώματά του. Αλλιώς θα παραμένουν κάποιοι κάτοχοι μεγάλης ιδιοκτησίας, δεν θα πληρώνουν ποτέ υπό τη δικαιολογία ότι δεν έχουμε μετρητά. Γιατί άκουσα, έστειλε στο Μέγκα ένας από τη Θεσσαλονίκη μία επιστολή, λέει, έχω 4.000 τετραγωνικά έχει στη Θεσσαλονίκη. 4.000 τετραγωνικά είναι δηλαδή σαν να έχει με 100, με 100 τετραγωνικά που έχει ένα διαμέρισμα, 40 διαμέρισμα. Λέει, δεν μπορώ να πληρώνω χαράτσα, δεν έχω λεφτά. Έχω μία συνταξούλα των 1.300 ευρώ, άρα δεν μπορώ να πληρώσω κανέναν. Μόνο η τράπεζα γης μπορούσε να δώσει λύση στο θέμα αυτό. Γιατί είναι μια τεράστια περιουσία. Αυτός τι θέλει, δηλαδή, με μια τεράστια περιουσία να μην πληρώνει τίποτε. Και ενώ ένας άλλος με 100 τετραγωνικά πληρώνει το 600 του. Μάλιστα. Δεν είναι άδικο. Ασφαλώς. Εγώ δηλαδή, ένας που έχει 100 τετραγωνικά να πληρώσει τα χαράτσια του, τη φαπ του, τα κέρατά του, ο δε άλλος με τα 4.000 τετραγωνικά προφασιζόμενος αδυναμία να μην πληρώνει τίποτα. Η τράπεζα γης λοιπόν δίνει τη λύση. Δεν έχεις, κύριε, μη στενοχωριέσαι. Όταν θα το πουλήσεις μετά 6 χρόνια ή όταν το δώσεις αντιπαροχή, θα επέμβουν οι απαιτούντες και θα πούνε πρώτοι εμείς. Λες θα το χάσει. Μα χαμένο είναι ένα πράγμα όταν δεν έχεις φράγκο. Κοιτάξτε, όταν έχεις 12 στρέμματα στην Κηφισιά. Μα πώς είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε, που έχουν 12 στρέμματα στην Κηφισιά, πώς είναι αυτή, είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε, χίλια, ένας είναι. Δεν είναι παραπάνω από χίλια. Το ίδιο είπε και ένας με 600 στρέμματα στο Μουζάκι. Στο Μουζάκι Καρδίτσας είπε τότε που συζητήτω για τα αγροτεμάχια, είπε έχω μεν γη, αλλά δεν πληρώνω, δεν έχω. Με το μπορεί όντως να μην είχε. Εγώ δεν πιστεύω. Αυτόν δεν μπορεί να τον βρει αν έχει ή δεν έχει. Μπορεί. Ωραία, αν δεν έχει, να μην πληρώσει. Όχι. Γιατί έχει 600 στρέμματα τα οποία εγώ για να τα αποκτήσω, κύριε Παναγιώτη μου, τα 600 στρέμματα, πρέπει να ζήσω 800 χρόνια.
Άμα λάβω υπόψη μου ότι στα 60 που έχω ζήσει έχω μόνο 3 στρέμματα, για να πιάσω 600 πρέπει να ζήσω 800. Πιάνουμε πολύ, πολύ μεγάλες. Δεν είναι ακρέαση. Δεν είναι ακρέαση. Γιατί είναι πόσα είπαν, 60 εκατομμύρια στρέμματα η αγροτική γη. 60 εκατομμύρια στρέμματα, οι αγρότες πώς είναι. Οι αγρότες είναι, δεν είναι πολλοί. 1 εκατομμύριο είναι, πώς είναι, 1,5. Άμα διαιρήσουμε το 60 δια του 1,5, έχουν, άρα οι αγρότες όλοι έχουν 70 στρέμματα έκαστος. Και επειδή δεν έχουν όλοι 70 στρέμματα, άλλοι έχουν 5, άλλοι έχουν 10, κάποιοι αρκετοί έχουν 500, 1000 και προσπαθούν να μην δώσουν μία στην εφορία. Αλήθεια σας το λέω. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως να μιλήσετε, αλλά αφού είναι 60 εκατομμύρια στρέμματα, σας λέω, η αγροτική γη, και αφού οι Έλληνες αγρότες είναι 1,5 εκατομμύριο, άρα αναλογεί 60 στρέμματα στον καθένα. Μεσοωρικά το λέω. Ακούστε με. Ναι. Επειδή πιάσαμε ακραία παραδείγματα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ακραία. Είναι ακραία. Κρύβεται ο πλούτος πίσω από τη φτώχεια. Είναι ακραία. Πάντα ήξερα εγώ και στο Λονδίνο που συζητούσα με κάποιους ξένους, μου λέγανε ο ευκολότερος τρόπος ο πλούτος να πλουτίζει είναι να κρύβεται πίσω από τη φτώχεια. Όποιος, κύριε Πρόεδρε, έχει 600 στρέμματα, έχει και τα χρήματα που το αναλογεί να πληρώσει. Το πιστεύετε αυτό. Τι δηλώνουν ότι δεν έχουν τα κληρονομήσει. Να πάνε τα βρούνε. Να πάνε τα βρούνε σε αυτήν την περίπτωση. Πού να τα βρούνε. Με 600 στρέμματα τώρα δεν συζητάω αυτόν. Αυτό ούτε αυτό δεν το συζητάς. Υπάρχει όμως και αυτό. Αυτό θα πληρώσει. 100 λοιπόν και τα στρέμματα. Έχει, όχι 600. Και 100. Και αυτός που έχει στην Κηφισιά 12 στρέμματα θα μπορεί να βρει ένα ποσό, να πουλήσει 1-2 στρέμματα. Δήλωσε ότι δεν μπορεί. Έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών και του είπε έλα πάρτο. Μολόν λαβέι. Θα το πάρει. Αλλά εδώ μιλάμε για τον απλό λαό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε δύο πράγματα για τον λαό. Ο οποίος πήγε και αγόρασε σπίτια, για λοιπόν, εσάς, για εμάς. Βασισμένος ότι θα έχει μια δουλειά. Βασισμένος... Κύριε Πρόεδρε, έχουμε δύο άξονες προβλημάτων. Ο ένας είναι αυτό που λέτε εσείς τώρα με το κράτος που δεν μπορεί κάποιος ή αδυνατεί να πληρώσει ή δεν θέλει να πληρώσει. Το δεν θέλει να πληρώσει να τον πιάσουν, να τον κάνουν εφέτες. Εάν έχει και δεν πληρώνει. Και την άλλη περίπτωση είναι των εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχουν να πληρώσουν. Μάλιστα. Όταν ζούμε μια τέτοιου είδους οικονομικονομισματική κρίση, ναι, έχουμε δηλαδή περιορισμό και εξαφανισμό του χρήματος και αδυναμία παραγωγής. Μόνο η τράπεζα. Και έχει δημιουργηθεί. Τι λύση έχει δημιουργηθεί, θα τα πούμε. Αυτή η δυστυχία στον κόσμο. Ναι. Βρέστε μου λοιπόν. Και έχουμε λοιπόν δύο άξονες, επαναλαμβάνω. Το κράτος που απαιτεί φόρους. Το πολίτη που αδυνατεί. Όχι. Και τις τράπεζες που και εκείνοι απαιτούν. Απαιτούν. Κάποιοι λοιπόν απαιτούν, κάποιοι αδυνατούν. Τι πρέπει να γίνει. Έχουμε δύο απαιτήσεις. Κράτος και τράπεζες. Τρεις απαιτήσεις. Μπορεί να είναι και 13 απαιτήσεις. Όχι, δύο είναι. Η κράτος και η ουσιώδης. Το κράτος και η τράπεζα. Γιατί μπορεί να χρωστάς και σε ιδιώτες λεφτά, ρε παιδί, να έχεις πάρει δάνεια από την αδερφή σου. Και αυτή πρέπει κάποτε να πάρει. Αυτό δεν είναι αντικείμενο κουβέντα. Ναι, δεν είναι αντικείμενο. Επιτρέψτε. Ναι, ενδιαφέρει μόνο βέβαια. Ναι. Αυτό είναι εξειδικευμένο εντελώς. Ναι. Αυτό το λύνει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι. Υπάρχουν και το λύνει η οικογένεια μόνη της. Αυτό δεν θα πούμε. Ναι, μόνη της πώς θα λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι και εκείνοι αδυνατούν. Ναι. Φτάσαμε δηλαδή σε μια ακραία κατάσταση που το κράτος πιέζει να πάρει τα χρήματά του, δεν μπορεί, αδυνατεί, δεν θέλει, άρα θα κατάσχει. Καλά το λέω. Το κράτος. Ναι. Καλά το λέμε. Εγώ δεν συμφωνώ να κατάσχει. Μα αυτό κάνει. Λέμε ναι, τι κάνει. Εγώ δεν συμφωνώ, λέω. Ούτε κι εγώ. Ναι. Κάνει αυτό όμως. Και να κατάσχει, τι θα κάνει. Έρχεται η τράπεζα, θα φτάσω και εκεί. Έρχεται η τράπεζα από την άλλη μεριά και λέει, κι εγώ θέλω, πάω να κατάσχω. Έρχεται όμως πίσω από το κράτος. Γιατί το κράτος εξυπηρετείται πρώτο κατά το 1/3. Του εκπληστηριάσματος. Ναι, σωστά. Έτσι. Άρα έρχεται πίσω από το κράτος έτσι κι αλλιώς. Είναι και ασφαλιστικά ταμεία, είναι διάφορα που προηγούνται. Που, ναι. Απαιτήσεις εργαζομένων κτλ. Άρα δηλαδή πάνε οι τράπεζες πλέον, ξέρετε, είναι κρατικές. Τι είναι? Κρατικές. Ναι. Πλέον όλες. Αφού. Το 99% το μετοχικό της κεφάλαιο. Ναι. Είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικού Σταθμού. Κεφαλαιοποίηση. Που έχει μπει ακριβώς μετά τον αντίθετο. Η κεφαλαιοποίηση έγινε δια της. Άρα, εάν κατάσχει το κράτος και κατάσχουν και οι τράπεζες, όπως πιέζει η Τρόικα μετά την πρώτη πρώτη να απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί, όλα στο κράτος. Αυτό λέμε τόση ώρα. Λέμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Τι θα κερδίσει. Άρα,
πάμε σε ένα... Ένα κράτος που πάρει έτσι... Χρησιμοποιώ μια έκφραση στις, όπου έχω την τύχη να μιλώ. Πάμε για ένα ιδιότυπο Σοβιέτ. Πάμε δηλαδή όλα να είναι κρατικά. Με ένα κοινωνικό κράτος άθλιο. Δεν προσφέρει η οικονομική επιστήμη κοινωνικό... λύσεις δεν πιστεύει. Να τις πω. Θα πω κατά την άποψή μου. Να έχουμε δηλαδή ένα... μια εξέλιξη ενός ιδιότυπου Σοβιέτ, να είναι όλα στο κράτος, με ένα κοινωνικό κράτος ανύπαρκτο. Ναι. Αυτό, αλλά και ένα σπίτι, το, ένα σπίτι όταν. Αυτό είναι εξάβλωμα, δεν είναι μοντέλο. Θα σας κάνω όμως και μια άλλη ερώτηση πριν προχωρήσετε στην όποια λύση προτείνεται. Όποια... Ένας που έχει αγοράσει ένα διαμέρισμα και το χρωστάει το διαμέρισμα, δεν είναι δικό του. Μα δεν είναι δικό του ποτέ. Ναι, αυτοί όμως τα θεωρούν δικά τους. Εγώ τους ακούω στις τηλεοράσεις που λένε είναι... θα πάρουν το σπίτι. Είναι... Ένα σπίτι που δεν έχει πληρώσει, το θεωρεί δικό του. Ψυχικά μπορεί να το καταλαβαίνω. Ψυχολογικά. Ψυχολογικά, ναι. Αλλά δεν είναι δικό του. Ένα σπίτι, ας πούμε, κάνει 300.000 ευρώ και έχει δώσει μόνο 30 ή 40 ή 50. Το κεραμίδι στο κεφάλι του Έλληνα ήταν το όνειρο και το DNA. Το δικό του όμως κεραμίδι. Ενώ εδώ λέμε το κεραμίδι που χτίστηκε με λεφτά της Eurobank, με λεφτά της Alpha Bank. Αυτά είναι κεραμίδια, είναι. Αυτά είναι ατάκτως ερημένα. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι όταν του έδωσαν του δανειολήπτη του Έλληνα. Δεν με συμφέρει που τα λέω αυτά, αλλά γενικώς. Είναι δικό σου ένα διαμέρισμα όταν δεν το έχεις πληρώσει. Εγώ συνεχίζω να σας λέω. Όταν εδόθησαν τα χρήματα στους δανειολήπτες, εκλήθησαν να τα πάρουν μετά από έγκριση credit scoring, ναι. Δηλαδή εξέτασαν ναι. Τα στοιχεία των δανειζομένων σύμφωνα με μοντέλα εταιριών όπως τη Moody's και όλες αυτές τις εταιρείες. Τα οποία, οι οποίες τα μοντέλα, όμως ελαστικοποίησαν, τα μοντέλα, λοιπόν, ελαστικοποίησαν έλεγαν, τους όρους. Όχι, όχι. Ακριβώς για να μπορούν να παίρνουν όλοι. Τη δουλειά τους έκαναν. Και σας λέω το εξής. Ναι. Εφόσον έπαιρνες τότε 10.000 το μήνα, ένα παράδειγμα λέω. Ναι. Σου έβγαζε ένα δάνειο με τις παραμέτρους. Θεωρείτε ότι θα τα παίρνεις πάντα. Στα 40 χρόνια, μπράβο, εκεί είναι το μυστικό. Όμως ήρθαν οι ίδιες αυτές οι εταιρείες. Και στο χρηματιστήριο, ξέρετε τι κομπίνες γίνανε. Υποβάθμισαν την ελληνική οικονομία. Υποβάθμισαν την ελληνική οικονομία. Οι ίδιες εταιρείες. Ξέρετε τι κομπίνες. Και φτάσαμε τώρα να λέμε, έπαιρναν 10.000 το μήνα, λέω, 10.000 ναι, ένα ποσό, εισόδημα. Το χρόνο. Και τώρα παίρνω 2. Πώς θα πληρώσω το δάνειο, κύριε Πρόεδρε? Άρα να τους τα χαρίσουμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Εδώ έρχεται, πάνω σε, αυτό, εδώ έρχεται να πάνω σε αυτή την πολύ απλή σκέψη βασίστηκε η κομπίνα του χρηματιστηρίου. Διαφήμιζαν ότι παίρνεις ένα έργο. Άλλο πράγμα. Ανέβαινε η μετοχή από 3.000, 6.000 οι μετοχές. Κύριε Πρόεδρε, άλλο πράγμα. Ανεβαίνανε. Άλλο... Δεν έπαιρνες το έργο, είχαν χάσει τα λεφτά αυτοί που είχαν πάρει. Αυτά είναι φούστιας. Αυτά είναι ποινικά, έτσι, είναι ποινικά θέματα. Έτσι και είναι η τράπεζα θέματα. Βλέπει ότι φέτος έχει σε καθαριστικό έβγαλες. Δώσ' του λέει δάνεια αφού έβγαλε τις δύο τελευταίες χρονιές. Μα την άλλη χρονιά θα βγάλει. Άρα πάντα πάμε στον πιθανοτήτων την... Εδώ είναι το μυστικό. Άρα εδώ που φτάσαμε ναι. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση. Δεν μπορεί να πάρεις τα σπίτια. Αυτό λέει ο Ιλής. Τα σπίτια του λαού, δεν μπορούν να πάρεις τις τράπεζες. Ούτε εγώ σου. Αφού λέω απαγορεύεται. Εγώ είμαι η Ένωση Κεντρών λέει πρώτη και δεύτερη κατοικία να απαγορεύεται. Να προστατεύω. Να απαγορεύεται να κατασκευεί. Πολύ σωστά. Ναι, ναι. Πολύ σωστά. Αλλά όχι και να χαρίζεται. Δεν είπε κανείς να χαριστεί ναι, προς Θεού. Ναι. Λέω λοιπόν το εξής. Γιατί αν χαριστεί σαν... είναι βάρος του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που εννοείται. Δεν πήρε δάνειο είναι άφτεγος. Δεν είναι και πολλοί που δεν έχουν πάρει. Τέλος πάντων. Λέω ένας που από δειλία δεν πήρε. Υπάρχουν άνθρωποι... Της τάξης του 3%. Ένας. Φίλοι μου στην οικογένειά μου που είναι δειλοί. Της τάξης του 3%. Ναι. Σας το λέω. Αυτή, έναντι όμως αυτού του 3 που έδειξε ειλικρίνεια και εντιμότητα, οφείλουμε. Όχι, ένα λεπτό. Δηλαδή το 97 δεν είναι έντιμοι. Προς Θεού. Όχι, προς Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που σας λέω για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, σου λέει να έχω όλα τα λεφτά. Αλλιώς δεν τα αγοράζω. Με δάνειο λέει δεν παίρνω, διότι αύριο μπορεί να χάσω τη δουλειά μου και να μην έχω να το δίνω. Υπάρχουν, άνθρωποι, υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι, δεν είναι οι τίμοι, δεν είπα οι άλλοι είναι άτιμοι, αλλά είναι άνθρωποι που τον προγραμματισμό τους τον κάνουν με απόλυτη σιγουριά. Είναι μια δυστυχώς... Δηλαδή με ξένα κόλληβα δεν λειτουργούν όλοι. Μα κύριε Πρόεδρε, επιέστημεν εκείνη την εποχή όλοι μας
για τις δανειοδοτήσεις. Και εγώ ήμουν σε τράπεζα και πίεζα τον κόσμο. Πιέστηκαν κι άλλοι, αλλά δεν πήρανε. Πίεζα τον κόσμο. Δεν πήραν όλοι όμως. Δεν πήραν, μετά από εντολές βέβαια. Έτσι, ναι. Να τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχουν λύσεις. Αφού πήρε η πλειοψηφία, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν. Η πλειοψηφία δεν δικαίωται, όπως και ο πεθαμένος δεν δικαίωται. Υπάρχουν λύσεις. Έτσι και η πλειοψηφία, ξέρετε, δύο πράγματα είναι δικαιωμένα. Οι νεκροί και οι πλειοψηφίες. Οι πλειοψηφίες κυβερνούν όμως. Αμφιβάλλω αν κυβερνούν, απλά παρασύρονται. Λοιπόν, υπάρχουν λύσεις. Και ποιες είναι οι λύσεις λοιπόν τώρα, γιατί τα ποσά είναι μεγάλα τώρα. Εξαρτάται. Είναι το, όπως λέω εγώ, το face to face. Πιάνεις κάθε έναν δανειολήπτη και τον εξετάζεις. Πού να τον εξετάζεις. Είναι χιλιάδες αυτοί. Μα ποιος θα τα κάνει αυτά. Χιλιάδες είναι και υποθέσεις των δανείων που εκκρεμούν και ποιος θα τα κάνει τα face to face. Οι υπάλληλοι της Eurobank. Οι υπάλληλοι της Eurobank. Οι υπάλληλοι της Α, οι υπάλληλοι της Β. Στέρνουν επιστολές και δεν ανταποκρίνονται οι άλλοι. Ξέρω, μου έλεγε υπάλληλος της Eurobank ότι 4 χρόνια τώρα στέρνει κάθε 2 μήνες επιστολή σε κάποιον και ούτε εμφανίζονται. Υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί να κάνει η κάθε τράπεζα. Εάν δεν υπάρχει εισόδημα. Ένα λεπτό, ένα-ένα. Αν δεν υπάρχει εισόδημα, πραγματικά αποδεδειγμένο, εκεί κάνεις δύο πράγματα. Μάλιστα, τι κάνει. Ή παγώνεις το δάνειο για μια διετία, τριετία μέχρι να αποκτήσεις εισόδημα. Έχει γίνει αυτό. Ή πας στο εισόδημα που δηλώνει ο δανειολήπτης και το επεκτείνεις για 40 ή για 50 χρόνια ή για 60. Και θα ζήσει 60 χρόνια. Όσο χρειάζεται. Θα ζήσει. Μα ούτως ή άλλως. Έχεις το διαμέρισμα, θα μου πεις. Θα έχεις το διαμέρισμα και θα ενδιαφέρονται οι κληρονόμοι. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας θα τα πληρώσουν σίγουρα. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Εκτός αν αλλάξει το οικονομικό σύστημα και κατά. Ένα μικρό ποσό δεν θα χαριστεί, λέτε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι μια κάποιοι λύση. Κάποιοι τόκοι θα χαριστούν εκ των πραγμάτων. Κάποιοι όχι όπως στο κράτος μας θα έρθουν οι ξένοι και θα κάνουν ένα κούρεμα, ξέρω εγώ, 100 δις, λέμε συνολικά μαζί με. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει και στα δάνεια. Δεν θα πρέπει να γίνει και στα δάνεια ένα 30%. Το δίκαιο 40. Είναι αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Αλλά και αυτό είναι απόψει τώρα. Ένα άλλο μπορεί να πει είναι άδικο. Είναι απόψει. Ναι, ο άλλο που δεν πήρε το δάνειο θα πει είναι άδικο. Είναι άδικο. Γιατί θα πει με δικά μου λεφτά, πα εσύ. Και... Οπότε, εάν του προσαρμόσει τη δόση σύμφωνα με το μισθό του πάλι που έχει αυτή την εποχή και να κάνεις μια ελαστική εισπράξη. Ξέρετε πόσα χρήματα θα εισπράξουν έτσι. Από ό,τι πιέζουν δεν λέτε και εισπράττουν. Η λύση λέτε έναν ένα να καλούν. Αυτό που... δεν υπάρχει λύση. Face to face, door to door. Δεν υπάρχει λύση. Είδα άλλο πληστηριασμό και πιο πάρει ο χάρος. Θα έχουμε κοινωνική αναταραχή. Αν δεν ανταποκρίνονται. Θα έχουμε κοινωνική αναταραχή. Οι αδυνατούντες τι θα σου πούνε δεν έχω. Σε αυτούς τι θα face πει. Face to face, door to door. Ένας-ένας. Το ίδιο μπορεί να κάνει και φορά. Ωραία, ένας-ένας λοιπόν έρχονται, άσε που πολλοί δεν θα προσέλθουν, αλλά λέω. Έρχεται. Εάν δεν εμφανιστούν, θα χάσουν τα σπίτια του, κύριε Πρόεδρε. Πολύ απλό είναι. Θα γίνει, να γίνει πληστηριασμός άμα δεν εμφανίζεται. Όχι, να, όχι, όχι, όχι. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Άρα. Μα δεν μπορεί να μην το κάνει. Άρα, άμα ακολουθήσει η πλειοψηφία, γιατί υπάρχουν και δικηγόροι που συμβουλεύουν. Βλέπουν τους νόμους και σε συμβουλεύουν οι δικηγόροι. Και σου λένε, αφού το προστατεύει ο Λεβέντης την πρώτη κατοικία και τη δεύτερη, μην πας καθόλου. Άστους να μου. Και βλέπω. Αφού και τα στοιχεία σου είναι αρνητικά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ... Αφού και τα στοιχεία σου είναι αρνητικά. Δηλαδή και να εξεταστείς δεν έχεις να δίνεις. Μην προσέλθεις καθόλου. Η τράπεζα της έχουμε απαγορεύσει να κάνει κατάσχεση. Σαν κόμματα εμείς και σαν κυβέρνηση. Τους έχουμε στείλει ραβά. Οι τράπεζες θα πούνε βάλτε τα εσείς κράτος. Κύριε Πρόεδρε, εγώ... Οι τράπεζες δεν θα γυρίσουν άμα αυτό γίνει ομαδικά. Η άρνηση από πλευράς δανειοληπτών δεν θα γυρίσουν οι τράπεζες να πούνε στο κράτος κύριοι αφού μας απαγορεύεται να κάνουμε κατασχέσεις καλύψτε μας εσείς. Αυτό δεν θα γίνει. Εάν εγγραφούν στους προϋπολογισμούς. Άλλωστε έχει ήδη γίνει αυτό. Ένα λεπτό, από ένα την λεπτό, ώρα που πήραν με πλάτες του δημοσίου οι τράπεζες χρήματα. 200 δις έχουν πάρει. Ναι. Άρα ήδη έναντι αυτού δεν τα έχουν πάρει. Αλλά αυτό το επικαλούνται και κάποιοι μην πληρώνετε τις τράπεζες. Δεν είναι έτσι όμως. Ναι. Δεν είναι σωστό. Ούτε αυτό είναι δεν σωστό. Δεν είναι ούτε σωστό ούτε έτσι. Και καταραίει το σύμπαν. Η χώρα. Ναι. Όμως εάν θέλουν να μην καταρρεύσει το σύμπαν και να μην δούμε ανίποτο χάος από τους πληστηριασμούς, θα πρέπει να κάνουν επιμηκύνσεις τόσο στα εσωτερικά δάνεια όσο στα εξωτερικά με ελάχιστο τα 50 έτη. Αλλιώς
θα καταρρεύσουμε. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν. Τη λέω, την έχουμε ξαναπεί εδώ και θα τη λέω, ναι, και τη λέω και εγγράφως και παντού. Δεν δηλαδή για υπάρχει, να καταλάβει ο κόσμος τι να κάνει, για να ξέρει κάθε τρόπος, ένας που έχει ένα διαμέρισμα, τι θα ξέρει ή ένα χρέος. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Από ποιον, ξαναπεριγράψε τον, τρόπο. Όσοι να επιμηκυνθούν τόσο τα εξωτερικά χρέη όσο και τα χρέη των πολιτών, είτε προς την εφορία είτε προς το κράτος, με άξονα τα 50 χρόνια. Και με επιτόκια, αυτά, καλά είναι χαμηλά τα επιτόκια. Με πολύ χαμηλά επιτόκια, της τάξης του 1%. Μα ήδη τα επιτόκια είναι 1,70% τόσο. Όχι παραπάνω. Και λέω και πολύ. Ναι. Και ίσως τα περισσότερα να είναι και άτοκα. Άμα επιμήκυν δεν εισπράττονται. Αλλιώς πρέπει να καταρρεύσει η οικονομία και να αρχίσουμε την αρχή. Ναι. Και με αυτό που λέω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ότι όπως θα σωθεί η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δι' επιμηκύσεων δεν θα σωθεί και δι' ακουρεμάτων. Είδατε λοιπόν που... Όχι, υπάρχει άλλη λύση. Το ίδιο πράγμα λέμε. Μόνο σας είπατε έχουμε 15 δις μπροστά μας, δεν έχουμε τα λεφτά και σας είπα πού θα τα βρούμε και μου λέτε θα δούμε. Και λέω ποια είναι η λύση. Σας είπα η μεν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τα κρατήσει. Αν τα έχει αυτή. Τα έχει λέμε τα περισσότερα. Λένε ότι. Τέλος πάντων. Έχει τα μισά όμως. Είναι διασπαρμένα. Λοιπόν. Ή άλλη λύση, πακέτο για να πληρώσουμε. Αλλά ξέρεις τι είναι, να παίρνεις δανεικά για να πληρώσεις τα παλιά. Δηλαδή είναι ένα λογιστήριο, δηλαδή τρελό, ένα τρελό λογιστήριο. Μα είναι η παγκόσμια οικονομία, κύριε Πρόεδρε, αυτή. Δυστυχώς. Ναι, αλλά εδώ βλέπω ότι δεν γίνεται έτσι διάσωση. Το... Δεν γίνεται διάσωση μιας χώρας. Γίνεται. Απλά γίνεται, ας πούμε, πώς δίνει ένα δικαστήριο αναβολή, ας πούμε, που... Η υπόθεση μένει σε εκκρεμότητα και μάλιστα αυξάνει και η ένταση. Η ένταση, η αγωνία. Άλλοι τρόποι δεν υπάρχουν. Και κουρέματα, στην πορεία αυτή θα υπάρξουν και κουρέματα. Να το πω έτσι πιο κομψά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και δεν είναι, κύριε δηλαδή πρόεδρε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η Ελλάδα το πρόβλημα. Για να συγκεφαλαιώσουμε. Συμφωνώ. Καλά, προφανώς ανάλογα. Η Ελλάδα, βέβαια, εκτός από όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή είπαμε σήμερα, γύρω στα 60 τόσα δις είναι χρέη ιδιωτών προς το κράτος. Σωστά. 60 πλάς. Στα οποία είπατε ότι το 1/10 αν έχει λεφτά και κρύβεται, τα 90% δεν έχει και δεν πληρώνει, είπατε εσείς. Ακριβώς, ναι. Έτσι είπα. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και πήγαμε στους, στους πληστηριασμούς, πήγαμε μετά στους πληστηριασμούς. Εδώ είναι πιο μεγάλο ακόμη χάος, διότι εδώ κρύβονται, λέτε, υπάρχει ποσοστό που κρύβονται μπατσαξίδων. Λίγοι. Ελάχιστα. Λίγοι. Εδώ είναι ούτε 10. Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, δεν είναι ούτε 10. Και σε αυτούς λέτε να γίνει επιμήκυνση. Δηλαδή εκεί που γράφει τώρα το συμφωνητικό που έχουν με την τράπεζα, ξέρω εγώ, 15-20 χρόνια. Αυτό το 20 να γίνει 50. Αν όμως αυτοί συνεχώς δεν προσέρχονται, περνάνε, κυλούν τα χρόνια και πιάσουν δουλειά και αλλάξουν οι συνθήκες και βγει η χώρα από την κρίση, αλλά παρά τα αυτά αυτοί δεν πληρώνουν, θα το χάσουν το διαμέρισμα στα 50. Δηλαδή, από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Άρα, αλλά μια γενικότερη. Μπορεί να ρωτήσει ο κόσμος, κύριε Λεβέντη, μήπως με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μεν δεν μου το παίρνεις τώρα, με προστατεύεις, αλλά σε 50 χρόνια το χάνω οριστικά. Γιατί θα υπάρχει σε 50 χρόνια. Θα το δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Όχι, τα άτομα δεν θα υπάρχουν. Δεν θα ζουν οι άνθρωποι. Θα το εξετάσουν οι κληρονόμοι και οι άλλες οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούν. Κάθε δεκαετία, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλάζουν. Μπορεί να πλουτίσουν, μπορεί να πιάσουν δουλειά. Χίλια πράγματα μπορεί να γίνουν. Όταν όμως δώσει αυτή την ανάσα στον κόσμο. Θα κοιμούνται ίσχυοι για κάποια χρόνια. Οι Έλληνες είναι μαθημένοι σε τέτοιες ανάσες. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, οι ανάσες. Με ανάσες η χώρα αυτή έφτασε στο 2013. Με πολλές τέτοιες ανάσες. Λειτουργούσαν οι αναπνευστήρες και δίνανε ανάσες. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Μην ενοχοποιούμε τους πολίτες. Οι πολίτες δεν είναι υπεύθυνοι για το χάλι που προκαλούν οι διάφορες κυβερνήσεις. Για να σας ευχαριστώ. Μετά είπαμε, και αφού είπαμε και λοιπόν και αυτό, είπαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο δημόσιο του οποίου δεν μειώσαμε ακόμη δραστικά τις δαπάνες. Έτσι, ναι. Πρέπει να μειωθούν. Γιατί από εκεί δημιουργήθηκε και το όλο πρόβλημα. Το ένα μέρος του πρόβλημα. Ένα μέρος, ένα ποσοστό μεγάλο. Λοιπόν, ο κύριος Διακομανόλης μας έστειλε εδώ πέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής ένα μήνυμα.
το οποίο αναφέρεται σε αυτό ακριβώς. Δηλαδή σε κάτι κρυφά επιδόματα που ούτε εσείς δεν θα τα ξέρετε. Που υπάρχουν ακόμη, μετά 4 χρόνια μνημονίου, υπάρχουν ακόμη κάτι επιδόματα τρελά που τα παίρνουν διάφοροι κλάδοι δημοσίων υπαλλήλων για να αυξάνουν το μισθό τους. Δεν βρίσκει αυτά η Τρόικα. Η Τρόικα δεν κόβει μισθούς για συντάξεις. Μα η Τρόικα κοιμάται όρθια. Μην το λέτε. Οι Τροϊκανοί ξέρετε τι κάνουν όταν έρχονται. Όταν έρχονται, πάνε εκεί στο Στουρνάρα, ανοίγουν τα κομπιούτερ, ό,τι πληροφορίες έχουν και μετά κανονίζουν το μεσημέρι που θα φάνε. Τι νομίζω, νομίζω ότι είναι οι πάρα πολύ ευφυείς και εύστροφοι που ήρθαν να κάνουν τους ελεκτές. Αυτό δεν το πιστεύω. Ξέρουν τη χοντρική αδυναμία λύσης του προβλήματος, λέει τώρα απλά προσπαθούν να δίνουν ανάσες. Εγώ έχω τώρα μετά τη συζήτηση που κάναμε. Ανάσες ή κατραπακές. Και αυτή η ανάσα είναι, η κατραπακιά και αυτή η ανάσα. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Λοιπόν, το πελατειακό κράτος, λέει ο κύριος Διακομανόλης, στο μεγαλείο του, ας θαυμάσουμε την ευρηματικότητα των ανθρώπων που άρμεγαν το κράτος όλους μας επί δεκαετίες. Λοιπόν, 10 είναι ο κωδικός. Επίδομα προθέρμανσης αυτοκινήτου στον ΟΤΕ. 690 ευρώ ανά μήνα και το παίρνανε 420 άτομα. Δηλαδή από τους 20.000, 30.000 πόσοι υπάλληλοι τότε, κάποιοι ανώτεροι που τους διέθετε αυτοκίνητο, τους δίνανε και επίδομα 690 ευρώ το μήνα. Και 420 άτομα παίρνουν αυτό το επίδομα. Ακόμη τώρα που μιλάμε. Επίδομα πλησίματος χεριών στον ΟΣΕ. Για να πλένουν τα χέρια τους στον ΟΣΕ, δίνουν επίδομα 420 ευρώ και το παίρνουν 1987 άτομα αυτό το επίδομα για να πλένουν τα χέρια τους. Επίδομα προπέλας στο λιμενικό είναι 840 ευρώ ανά μήνα και το παίρνουν 653 άτομα. Επίδομα κεραίας στον ΙΣΑΠ 1120 το μήνα ευρώ. Επίδομα 1120 ευρώ. 329 άτομα. Όσοι μεταφέρουν φακέλους στο δημόσιο, αυτοί που μεταφέρουν φακέλους, παίρνουν 290 ευρώ το μήνα και είναι 6.800 άτομα που παίρνουν τέτοιο επίδομα. Επίδομα παραλαβής παράδοσης λεωφορείων. Εκεί που γίνεται είτε γίνεται στη στάση είτε στο εκεί που στο αμαξοστάσιο. 450 ευρώ ανά μήνα, 1.100 άτομα παίρνουν αυτά τα 450 ευρώ επίδομα. Επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στην ΕΘΕΛ. ΕΘΕΛ τι είναι, η ταλεφορία. Ταλεφορία. 310 ευρώ ανά μήνα, 1.790 άτομα δικαιούνται αυτό το επίδομα. Επίδομα αποτελεσματικότερης διεκπαιρέωσης υποθέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αυτό, 595 ευρώ ανά μήνα και δεν είναι διευκρίνιστο, δεν μπορεί να, ο κ. Διακομανόλης να μας βρει αυτός ο κωδικός πόσα άτομα είναι. Είναι κάποια άτομα, αλλά δεν μας παραθέτει, γιατί είναι Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν δίνει τα στοιχεία. Αφορά προφανώς σοφρονιστικούς υπαλλήλους και επίδομα φαξ στη ΔΕΗ 870 ευρώ ανά μήνα. 870 ευρώ ανά μήνα είναι το επίδομα φαξ στη ΔΕΗ και το παίρνουν 657 άτομα. Και ετήσιο επίδομα χρήσης του κηλικίου, παρότι η χρήση των εστιατορίων των εγκαταστάσεων είναι δωρεάν, όμιλος ελληνικών πετρελαίων, στα ΕΛΠΕ λοιπόν είναι αυτό, 120 ευρώ ανά μήνα όλο το προσωπικό. Εκεί δεν εξαίρεσαν κανέναν. Όλοι οι υπάλληλοι των ΕΛΠΕ. Μου επιτρέπετε να σου όλοι οι υπάλληλοι των ΕΛΠΕ παίρνουν συν 120 ευρώ το μήνα. Δεν το κατάλαβα γιατί το παίρνει επίδομα χρήσης κηλικίου. Α, προφανώς για τα σάντουιτς για να αγοράζουν. Καλά, εντάξει. Εγώ έχω να πω ότι εντάξει, όλα αυτά τα στοιχεία. Όχι, αυτά είναι τρόποι να αυξάνουν ο μισθός. Ναι, είναι στρεβλώσεις. Δηλαδή, στους δημοσίους υπαλλήλους βάζουμε ένα μισθό, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ και με 2-3 τέτοια πάει 2.500. Ναι, είναι στρεβλά όλα. Και περιμένεις μετά αυτή η χώρα, όταν ο Σοβερόπουλο παίρνει 500 ευρώ ο άλλος, γιατί ξέρετε τι γίνεται σε ιδιωτικές υπηρεσίες τώρα, είναι 560 ο μισθός
του καινούριου. Και δεν δίνουν όμως τα 500. Σε βάζουν και υπογράφεις για 560 και στο χέρι σου δίνουν 400. Ε, βέβαια, είναι κρατήσεις. Ναι. Άρα αυτός εδώ πέρα παίρνει επίδομα 700 και ο άλλος παίρνει όλος του ο μισθός 400. Αυτή είναι η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων. Αυτά... Οι μεν που πιάσανε τον Ταύρο από τα κέρατα, οι δε που πεθαίνουνε, αλλά οι λυθίους μεν και δε ψηφίζουν τα ίδια κόμματα. Μεν και βολεμένοι και ξεβράκωτοι ψηφίζουν τα ίδια κόμματα, γιατί υπάρχει πλήση εγκεφάλου του Μέγκα, του Αντένα, τα ξέρετε. Καλά τα λέτε. Ναι. Αυτά που μου διαβάσατε τώρα πράγματι είναι στρεβλά. Ναι. Όμως αυτό είναι το μικρό πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, είναι η αποδοτικότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Αυτή είναι τεράστια. Αυτό είναι το, το μεγάλο πρόβλημα. Η αποδοτικότητα, ξέρετε πότε ισχύει. Διότι στο δημόσιο ξέρετε ποιοι έχουν αποδοτικότητα. Και ξέρετε γιατί όσοι λαδώνονται. Δηλαδή, έχει τους φακέλους εκεί ο υπάλληλος μπροστά του, σκονισμένους. Και λέει, ο διευθυντής δεν με κάλεσε. Άμα του ρωτάς, αν πηγαίνεις και ρωτάς έτσι, δεν έγινε σύσκεψη, δεν έγινε. Αν όμως, ας πούμε, του δώσει 2 χιλιάρικα, να δεις για πότε ο φάκελος βγήκε από κάτω-κάτω και βγήκε πάνω-πάνω. Πότε βρέθηκε ο διευθυντής και πότε αυτός ο υπάλληλος έγινε άκρος παραγωγικός. Εδώ μιλάμε τώρα για διαφθορά. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, η μη αποδοτικότητα και η διαφθορά είναι θέμα δίκησης, κακοδίκησης. Ναι. Έτσι, το κράτος πάντα δυστυχώς κακοδιοικεί το εξαιτίας των κομματικών παρεμβάσεων. Α, μπράβο. Τον είχε η δάκη εκεί, καλύπτε το από τη δάκη και από την πάσπε. Δάκη ήταν, είτε πάσκε ήταν, είτε δεν ξέρω τι ήταν. Ναι. Γιατί να δουλέψει. Έχουμε στρεβλώσεις, κακοδίκηση. Και πρέπει αυτά να μαζευτούν. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Όμως η πλειοψηφία του λαού αυτή τη στιγμή όχι μόνο χυμάζεται, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ. Δυστυχεί. Δυστυχεί, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό έπρεπε να αντιδρά. Δυστυχεί. Και θέλω να πω κάτι. Και δεν πρέπει να βρίζει τη Μέρκελ. Θέλω να πω, είναι πολύ βολικό να βρίζει τη Μέρκελ και όχι αυτούς που δημιούργησαν αυτή τη σαπίλα. Καραμαλίδες, Παπανδρέιδες, Μητσοτάκηδες, Σιμίτιδες. Δηλαδή, οι διάφοροι δημοσιογράφοι βρίζοντας τους Γερμανούς που έχουν τις ευθύνες τους αναμφιβόλως, αθωώνουν την ντόπια κλεπτοκρατία, να το πω έτσι για να χρησιμοποιήσω και της Χρυσής Αυγής τη διάλεκτο. Την ντόπια κλεπτοκρατία την αθωώνουν, κύριε Παναγιώτη μου. Σωστά το λέτε. Όμως πρέπει αυτό να αλλάξει. Δεν φταίει όμως ο κόσμος να είναι στις ουρές των συσιτίων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι καλά. Αυτό είναι αναξιοπρεπές. Δεν είναι μόνο αξιοπρεπές, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολλές χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται. Αυτό λέω. Αυτό είναι η ήττα της δημοκρατίας μας. Εγώ το θεωρώ και πολιτική. Είναι η ήττα της κοινωνίας μας. Και της πολιτικής ήττα είναι. Και της δημοκρατίας ήττα. Γιατί η δημοκρατία είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει τον άρτο και τον ίνο για όλους. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή δεν μπορείς, η δημοκρατία είναι το ωραιότερο σύστημα. Είναι ο διάλογος, τα επιχειρήματα, η ισοπολιτεία, η ελευθερία του λόγου, της σκέψης κλπ. Όλα αυτά. Αν όμως όλα αυτά εξασφαλίζονται και δεν εξασφαλίζεται ο άρτος, τότε ναρκοθετείται η δημοκρατία ίδια. Γιατί είδατε, πάνε στη Χούντα, πάνε σε Χρυσές Αυγές, πάνε σε κομμουνισμό, πάνε δεν ξέρω πού πάνε. Να ρωτήσω και κάτι. Δηλαδή ο πολίτης θεωρεί ότι η δημοκρατία απέτυχε και θεωρεί πολύ λογικό να πάει, ας είναι εγκληματίες, σου λέει, στη Χρυσή Αυγή, πάμε εκεί. Γιατί αποτύχατε εσείς δημοκρατία. Ενώ δεν απέτυχε η δημοκρατία. Απλά 6-7 ανταβατζίδες είχαν φάει την Ελλάδα και την κάνανε την δημοκρατία κουρελού. Δηλαδή είναι σαν ένα ναό. Όταν ο ναός 6 παπάδες είναι πόρνοι, εκπορνεύονται, δεν κρεμίζουμε την εκκλησία. Βουτάμε τους παπάδες και τους ξυρίζουμε. Εγώ έτσι ξέρω. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε ταυτίσει την εκκλησία με τους παπάδες. Εγώ θέτω ένα ερώτημα, ναι. Ένα ερώτημα που πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως. Όταν αδυνατούν οι φορείς και η εκκλησία να κάνουν συσίτια, τι θα συμβεί, κύριε Πρόεδρε, με τους χιλιάδες ανθρώπους? Έκκληση. Μένω εκεί. Έτω, και γι' αυτό. Ας σταθούν αυτοί που πρέπει, γιατί... Μα είδατε και οι ξένοι τώρα, και όλοι οι Ρέν είπε ότι εκτός από τα λογιστήρια και τα αριθμητικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Έτσι. Εννοούσε Χρυσές Αυγές, φασισμούς και... Εγώ δεν μιλάω πολιτικά. Εντάξει, λέω το απλό. Σας λέω τι εννοούσε όλοι οι Ρέν. Λέω το απλό.
Ναι, είναι όταν, σαν, όταν ναι. Πάψουν οι φορείς να ταΐζουν τους πεινασμένους. Τελείωσε. Τι θα συμβεί. Τελείωσε. Και είναι μπροστά μας αυτό. Είναι μπροστά, απόλυα ελέγχου. Είναι μπροστά μας αυτό. Ο πεινασμένος δεν βλέπει, δεν σκέπτεται, δεν καταλαβαίνει. Κύριε Μπατσαρισάκη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλωσία. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή και πάλι που μου κάνατε. Τόσο μακριά από την Κρήτη για να εμπλουτίσετε την εκπομπή με την άποψή σας, με τις απόψεις σας. Γιατί μιλήσαμε για τρία πολύ βασικά πράγματα, για τα χρέη όλου του κόσμου προς το κράτος, για το θέμα των πληστηριασμών που είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα και προτείνατε επιμήκυνση. Εγώ νομίζω ότι και η Τράπεζα Γης καλό είναι να μπαίνει σιγά σιγά, ιδιαίτερα για τις μεγάλου ύψους υποθέσεις. Για τα διαμερίσματα, ξέρω εγώ, ένα-δύο διαμερίσματα δεν έχει αξία. Ειδικά αφού η Ένωση Κεντρών έχει αποφασίσει να προστατευτούν τα δύο πρώτα διαμερίσματα κάθε νοικοκυριού. Αλλά για τις μεγάλου ύψους εκτάσεις, μεγάλης αξίας, για τις μεγάλου ύψους αγροτικές εκτάσεις μεγάλες, για ακίνητα, εν πάση περιπτώσει, μεγάλης αξίας τουριστικά κλπ. Η Τράπεζα Γης είναι η μόνη λύση. Όταν, ας πούμε, πρέπει το κράτος να πάρει κάποιους φόρους και ο άλλος ισχυρίζεται ότι αδυνατεί. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε επιμήκυνση, εκεί και το κράτος έχει ζώσες ανάγκες, άμεσες. Εδώ δηλαδή πρέπει να εξετάσουμε και του κράτους κάποιο δίκιο. Το κράτος λέμε επιμήκυνση, επιμήκυνσης. Αρέσουν όλα αυτά στον πολίτη, αλλά το κράτος δεν μπορεί να κάνει 50 χρόνια να πάρει τα λεφτά του, γιατί έχει άμεσες ανάγκες. Πληρώνει το στρατό, πληρώνει τους δασκάλους, πληρώνει τους ιερείς. Πληρώνει τα δημόσια έργα, φώτα στο δρόμο αν έχουμε, από το κράτος τα έχουμε. Συντάξεις αν έχουμε, από εκεί ζητούμε να εγγύθουν. Άρα το κράτος δεν μπορεί να του πούμε επιμηκύνσου κράτος στο να παίρνεις τους φόρους. Ναι, πρέπει να τους πάρει. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάναμε εισαγωγή του κόσμου σε κάποια πράγματα, γιατί ακούει ο κόσμος, ξέρω εγώ, απόψεις, οι πολιτικοί βγαίνουν και όλοι λένε κατά των πληστηριασμών, αλλά δεν αναλύουν. Εμείς κάναμε ανάλυση. Επιπτώσεις προκύπτουν για να μπαίνει και ο πολίτης στο δίκαιο του κράτους. Γιατί ένα αδύναμο κράτος, όπως είπατε, κινδυνεύει για έκρηξη. Έτσι είναι. Αυτό λέει λογική. Άρα δεν μας συμφέρει το κράτος να το πετάξουμε. Όχι. Πρέπει να το προστατεύσουμε και να το αγαπήσουμε σαν Έλληνες και σαν λαός. Μα είναι απαραίτητο αυτό. Χωρίς κράτος δεν υπάρχει. Δεν το έχουν κάποιοι συνειδητοποιήσει και λέει στάχτηκε μπορεί να γίνει. Όχι. Η Ελλάδα αρκεί οι ίδιοι να γλιτώσουν από ένα χρέος. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, χωρίς Ελλάδα Έλληνες δεν μπορούν να υπάρχουν. Έτσι. Ευχαριστώ κύριε Μπατσαρισάκη. Πάντως και πρέπει να έχει ο κόσμος αισιοδοξία, ναι, και να μην οδηγείται σε απέλπιδες σκέψεις. Έγινε, σας ευχαριστούμε.